κύριε συνάδελφοι. Είναι 11 παρά 20, 11 η ώρα έχουμε ορκομοσία. Κάποιοι συνάδελφοι λείπουν, είναι στην Συγκρού, γιατί συνεδριάζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για να αλλάξει τη χθεσινή τους απόφαση. Οπότε να ξεκινήσουμε. Άλλωστε είναι σήμερα μια πανηγυρική μας συνεδρίαση, δεν έχει ιδιαίτερη σχέση και ουσία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας, να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τον ωραίο αγώνα που δώσαμε σε αυτές τις τελευταίες εθνικές εκλογές, που ήταν αγώνας για τη δημοκρατία, αγώνας για την ίδια μας την πατρίδα, αγώνας με τη νέα δημοκρατία. Αγώνα που είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε καθημερινά, ιδιαίτερα τώρα αυτούς τους 2-3 μήνες μέσα στη Βουλή. Έχουμε τις προγραμματικές, έχουμε τον προϋπολογισμό, έχουμε νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν και πρέπει να είμαστε παρόντες καθημερινά, υπεύθυνα και δυναμικά. Αγώνα που έχει σαν μόνο και μόνιμο γνώμονά του το αληθινό συμφέρον της χώρας και του έθνους. Αυτό άλλωστε λέει και η ιδρυτική μας διακήρυξη και αυτό προτάσουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί είμαστε η παράταξη που βάζει πάνω απ' όλα την Ελλάδα, πάνω απ' όλα τη χώρα. Είμαστε η παράταξη που αγωνίστηκε, αγωνίζεται για να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της και να πάει μπροστά. Και επ' ευκαιρία να σας πω και να σας θυμίσω ότι αύριο συμπληρώνονται 41 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Τιμούμε τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όλους τους ηγέτες, όλους τους αρχηγούς, τα στελέχη, τους αγωνιστές της παράταξης, τους ανώνυμους νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες. Τιμούμε δηλαδή κυρίως τον κόσμο που έδωσε και δίνει υπόσταση, δύναμη και προοπτική στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εδώ και 41 χρόνια η Νέα Δημοκρατία τόσο από τη θέση της κυβέρνησης, όσο και από τη θέση της αντιπολίτευσης, υπηρετεί με συνέπεια, υπευθυνότητα, μετριοπάθεια, αλλά και σοβαρότητα, χωρίς λαϊκισμούς και δημαγωγίες, την Ελλάδα και τους Έλληνες. Υπήρξε πρωτοπόρος η Νέα Δημοκρατία και αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Έβαλε με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έδωσε κοινό όραμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Έδωσε οριστική λύση στο πολιτιακό, θέσπισε το πιο δημοκρατικό και προοδευτικό σύνταγμα και γνώρισε η ιστορία από το 1974 και μετά, η χώρα γνώρισε την πιο καλή σύγχρονη ιστορία της. Απομάκρυνε το 1974 τους κινδύνους που υπήρχαν και πρέπει να τονίσω ότι η Νέα Δημοκρατία συνδυάζει αρμονικά την παράδοση με την πρόοδο. Είναι δύναμη δημοκρατική, κοινωνική και είναι και δύναμη παραδοσιακή και ταυτόχρονα προοδευτική. Είναι δύναμη ευθύνης. Εργάζεται για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα και είναι μια παράταξη ανοιχτή στον κόσμο, ανοιχτή στην κοινωνία. Για μια Ελλάδα με παρουσία δυναμική στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, για μια Ελλάδα που συνεχώς αναπτύσσεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόλις πριν από 2 εβδομάδες, μετά τις εκλογές δηλαδή, η πολιτική απάτη αποκαλύπτεται σε όλη της την έκταση. Επιβεβαιώνεται τώρα ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος βιάστηκαν να πάνε τη χώρα σε εκλογές χωρίς να τους ενδιαφέρει τι θα γίνει στη χώρα, κυρίως μόνο για εσωκομματικούς δικούς τους λόγους. Έκανε εκλογές δηλαδή για να κάνει ένα σχηματισμό. Έκανε εκλογές για να απαλλαγεί από εκείνους οι οποίοι έμειναν πιστοί στις αρχές που όλοι μαζί εξέφραζαν τότε. Αλλά κυρίως για να προλάβει τη φοροκαταιγίδα που καιροσκοπικά ανέβαλε για το τέλος του χρόνου. Να προλάβει δηλαδή τις περικοπές συντάξεων και τους φόρους που ο ίδιος ετοίμαζε αλλά δεν ομολογούσε, ώστε όλα αυτά να γίνουν πριν τις εκλογές. Για να προλάβει όσα επώδυνα συμφώνησε μετά το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital controls και την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε στη χώρα. Για να προλάβει την εφαρμογή του τρίτου πιο επώδυνου μνημονίου. Του μνημονίου όμως που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Δηλαδή μόλις 2 εβδομάδες μετά τις εκλογές,
Τα ψέματα Τσίπρα αποκαλύπτονται σε όλο του το μεγαλείο και η ανεπάρκειά του κάνει το γύρο του κόσμου, αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφτασε ήδη στο θλιβερό σημείο, ενώ πηγαίνει να ζητήσει επενδύσεις, να συγκοφαντεί τη χώρα για διεφθαρμένες σχέσεις και να υπονομεύει κάθε επενδυτικό συμφέρον και ενδιαφέρον. Έφτασαν και οι υπουργοί του στο σημείο να απειλούν πως είτε θα κλείσουν γρήγορα την αξιολόγηση, είτε θα υπάρξει κούρεμα καταθέσεων. Τη μια εμφανίζονται άβουλοι και την άλλη δυστυχώς εμφανίζονται μοιραίοι. Φαίνεται κιόλας ήδη πως ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κέρδισε, αλλά με ψέματα, με κάλπικες υποσχέσεις και τον ανασχηματισμό που ζητούσε τον έκανε στην πράξη και έχασε κάθε αξιοπιστία. Ουσιαστικά ιτήθηκε. Πολιτικά ιτήθηκε κάθε πτυχή της πολιτικής του και θα συνεχίσει να ιτάται και μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί εμείς θα αναδείξουμε τα ψέματα με τα οποία κέρδισε και σχημάτισε την κυβέρνηση. Διότι αφού έσυρε τη χώρα στα πρόθυρα της καταστροφής, αφού συμφώνησε και υπέγραψε το νέο επαχθέστερο μνημόνιο, άρχισε τώρα να στέλνει στους πολίτες το λογαριασμό τους. Προτού φτάσει στις προγραμματικές του δηλώσεις, όταν ακόμα ήταν έξω, άρχισε καταιγίδα φόρων, άρχισε περικοπές συντάξεων, άρχισε τις παλινοδίες. Αποδεικνύεται ήδη πως η πολιτική του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις, δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, δεν μπορεί να φέρει επαρκή δημόσια έσοδα για να στηρίξει έστω και ελάχιστες κοινωνικές δράσεις. Ο δρόμος λοιπόν που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας επιφυλάσσει ένα παρατεταμένο σύρσιμο της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν οδηγεί σε λύση, αλλά στην παράταση των αδιεξόδων που βιώνει η χώρα. Δεν εμπνέει αισιοδοξία, αλλά φέρνει απόγνωση. Εμείς λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, όλες και όλοι οι συνάδελφοι, για μια ακόμα φορά αποδείξαμε ότι λέμε την αλήθεια, ότι έχουμε συνέπεια, ότι έχουμε υπευθυνότητα, ότι έχουμε πατριωτισμό και κυρίως πάνω απ' όλα βάζουμε την Ελλάδα, πάνω και από τη Νέα Δημοκρατία. Και αποδείξαμε πραγματική και κοινωνική εθνική ευαισθησία. Στις δύσκολες ώρες για την πατρίδα μας, όταν η συγκυβέρνηση έσπρωχνε τη χώρα στο άκρος του γκρεμού, όταν το πέρασμα ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τη χώρα και έφερνε τα παράθυρα του Brexit, όταν η ανευθυνότητα Τσίπρα Καμένου επιφύλασε εθνική περιπέτεια, εμείς παραμερίσαμε το κομματικό κόστος και βάλαμε πραγματική πλάτη για την Ελλάδα. Όλοι μαζί, η κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη, κράτησε υπεύθυνη, πατριωτική και ευρωπαϊκή στάση μετά από την συζήτηση που είχαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα και την άποψη που κατετέθηκε. Όλοι μαζί αποδείξαμε αφοσίωση στα πραγματικά συμφέρα του λαού μας και του τόπου μας. Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα ανέλαβε κόστος που δεν της αναλογούσε, αλλά όμως απέτρεψε τη χρεοκοπία, ματέωσε την εθνική περιπέτεια και κράτησε την Ελλάδα σταθερά στην ευρωπαϊκή πορεία. Γι' αυτό και τονίζω ότι είμαστε το κόμμα το ευρωπαϊκό και δεν περνούσε τίποτα άλλο από τη σκέψη μας παρά μόνο το ιστορικό και εθνικό μας χρέος. Παρά μόνο σε εκείνη την ιστορική απόφαση που λάβαμε ήταν πώς θα φράξουμε το δρόμο του Brexit. Ανεξάρτητα με το τι άποψη είχε ο καθένας για το πώς έπρεπε να πάμε στην ψηφοφορία, όλων μας η άποψη ήταν πώς θα διασφαλίσουμε τη χώρα μας στην Ευρωζώνη, θα αποτρέψουμε την καταστροφή που έφερναν οι ανεύθυνοι χειρισμοί Τσίπρα Καμένου. Είμαστε λοιπόν το κόμμα το πατριωτικό και δεν περνούσε τίποτα άλλο από τη σκέψη μας παρά μόνο να μην χρεοκοπήσει η πατρίδα μας, να μην καταρρεύσει, να μην συρθεί σε κοινωνικό διχασμό και εθνική περιπέτεια. Γι' αυτό και θέλω να ξεκαθαρίσω πως όποιοι νομίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να αφήσει τη χώρα να χρεοκοπήσει για να φανούν οι ευθύνες των αντιπάλων τους, όποιοι νομίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα άφηνε τη χώρα να καταρρεύσει για να περπατήσει σαν νικητής στα ερείπια της, όποιοι νομίζουν πως η Νέα Δημοκρατία θα στεκόταν σαν Πόντιος Πιλάτος μπροστά στη σταύρωση της χώρας, δεν ξέρουν τι σημαίνει κόμμα ευρωπαϊκό πατριωτικό, δεν ξέρουν τι σημαίνει κόμμα υπεύθυνο, δεν ξέρουν τι σημαίνει το κόμμα που ίδρυσε και πρίκησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και που όλοι μαζί υπηρετούμε τόσα χρόνια, γιατί υπηρετούμε τα εθνικά συμφέροντα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και εμείς το ξέρουμε.
ότι ο χειμώνας αυτός είναι χειμώνας της μνημονιακής κυβέρνησης Τσίπρα Καμπένου και θα είναι ο πιο βαρύς χειμώνας δυστυχώς στην ιστορία τη μεταπολιτευτική. Η φοροκαταιγίδα που ξεκίνησε ήδη δεν έχει προηγούμενο. Οι περικοπές στις συντάξεις μοιάζουν πιο άγριες από ποτέ. Η έκρηξη της ανεργίας δημιουργεί νέα κοινωνική απόγνωση. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η χώρα, κίνδυνοι που ξεπεράστηκαν τους τελευταίους μήνες, κινδυνεύουν να ξαναζωντανέψουν. Και απέναντι σε όλα αυτά, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, όλοι εμείς έχουμε χρέος να επαγρυπνούμε, να κοιτούμε μπροστά, να είμαστε παρόντες στη Βουλή. Έχουμε χρέος να είμαστε διαρκώς παρόντες και στην κοινωνία. Να ελέγχουμε όσο πιο αυστηρά γίνεται την κυβέρνηση και τους χειρισμούς της. Γιατί δεν αντέχει πια η χώρα άλλο πείρημα σύραζε. Χρέος λοιπόν όλων μας είναι να μην αφήσουμε την κυβέρνηση ούτε στιγμή να ησυχάσει. Να νιώθει κάθε μέρα την ανάσα μας. Να ξέρει πως τίποτε δεν πρόκειται να περνά απαρατήρητο. Έχουμε χρέος όλες και όλοι μαζί να αποτρέψουμε κινδύνους ανεύθυνες επιλογές. Να μπλοκάρουμε αποφάσεις που βλάπτουν τα συμφέροντα της χώρας. Να ελέγχουμε ασφιχτικά κινήσεις αυθαιρεσίας, ασυδοσίας που αναπτύσσονται σε βάρος της κοινωνίας μας. Αλλά και να είμαστε αμήλικτοι μπροστά στις όποιες ρεβανσιστικές μεθοδεύσεις. Επιπλέον όμως, όπως ήδη το αποδείξαμε, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να προτείνουμε και λύσεις στα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Να προτείνουμε, αλλά και να στηρίξουμε αλλαγές που θα φέρουν νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας. Να προτείνουμε αλλά και να πιέζουμε για συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Για τα πρόγραμμα τόνωσης απασχόλησης που παραμένουν στα συρτάρια. Για τη γενικευμένη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, παιδείας και όλων των κοινωνικών άλλων υπηρεσιών. Μπορούμε να συνενέσουμε σε πολιτικές, σε μέτρα και αποφάσεις που καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τα οργανωμένα συμφέροντα. Αλλά όμως είμαστε και αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με κάθε πολιτική που προωθεί τον νοσηρό κομματισμό, που εμποδίζει τον ανταγωνισμό, που διαιωνίζει το πελατειακό κράτος, που επιβαρύνει τον ιδιωτικό τομέα, που χτυπά τους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που οδηγούν στην απόλυση των εργαζομένων, που επιβάλλει τη μετριότητα, που επιβάλλει την ίσονα προσπάθεια και την αναξιοκρατία και που προστατεύει κάθε παλαιοκομματικό φαύλο και διώχνει κάθε καινοτόμο ή συντηρεί το αποτυχημένο οικονομικό μοντέλο των δανειακών. Είναι απόφασή μας να υποστηρίξουμε και να διεκδικήσουμε πολιτικές με σκοπό στέρεες βάσεις στην ανάπτυξη που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και νέες βάσεις για την παιδεία, την πρόνοια, την υγεία και για όλες και όλους τους Έλληνες. Στις δύσκολες ώρες που ακολουθούν, οι ευθύνες όλων μας είναι τεράστιες. Τώρα, από χθες μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι επιλογή της κάθε μιας και του καθενός μας. Όμως μην εχμαλωτιστούμε σε κλίμα τέτοιας εσωστρέφειας. Πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να βεβαιώσουμε την κοινωνία πως μπορούμε ταυτόχρονα με τη διαδικασία να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, γιατί όλοι είμαστε νεοδημοκράτες, όποιος και να εκλεγεί Νέα Δημοκρατία θα είναι και όποιος και να εκλεγεί θα τον υπηρετήσουμε. Θα τον υπηρετήσουμε με αυταπάρνηση, με αφοσίωση, γιατί αυτό έχουμε μάθει τόσα χρόνια να κάνουμε και αυτό είναι το χρέος των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και γι' αυτό σήμερα κιόλας στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα προχωρά ενωμένη, αραγής, αποφασισμένη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που μας έδωσε η ψήφος των Ελλήνων πολιτών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο έτερος ισχυρός, σταθερός πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ξέρουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχει προοπτική χωρίς την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτήν την εγγυάται στο σύνολό της η κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξέρουμε ότι ενωμένη και ισχυρή Νέα Δημοκρατία είναι χρέος όχι μόνο στον κόσμο της παράταξης, στον κόσμο που μας ψήφισε, στον κόσμο που περιμένει πολλά από εμάς, αλλά και στην ίδια την πατρίδα μας. Είναι προϋπόθεση για την νίκη που δικαιούται, υποχρεούται και μπορεί να φέρει. Επ' ευκαιρία
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι με ενημερώνουν ότι η Εφορευτική Επιτροπή που έχει αναλάβει τις εκλογές, η οποία είναι πλήρως αυτόνομη, παίρνει αποφάσεις που μπορεί και να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε, και κατά τη γνώμη μου πήρε λάθος απόφαση χθες. Με ενημερώνουν ότι μετά από μια συνεννόηση και συζήτηση έκανε δεχτή και την αίτηση του εκλεκτού φίλου και συναδέρφου του Άδωνη του Γεωργιάδη. Σας το λέω διότι είμαστε πολιτικό κόμμα, είμαστε πολιτικός οργανισμός και δεν μπορεί η τυπολατρία, οι προθεσμίες να ξεπερνούν τα όποια πολιτικά κριτήρια υπάρχουν. Και θέλω να τονίσω ότι οι συνυποψήφοι όλοι είχαμε δώσει από την αρχή την έγκρισή μας για να υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα. Δυστυχώς η ΚΕΦΕ πήρε τη δικιά της απόφαση, η οποία δεν με εκφράζει, και πρέπει να σας πω ότι και με τον πρόεδρο της ΚΕΦΕ έχω να συνομιλήσω μαζί του διαζώσεις και από τηλεφώνου από την Κυριακή των εκλογών. Η μεγάλη λοιπόν απόφαση δεν ανήκει στον έναν, ανήκει σε όλους, αλλά και σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό κάναμε σε κάθε κρίσιμη απόφαση τον τελευταίο καιρό. Και αυτό κάναμε και δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί η αρχή έγινε. Και η αρχή, όπως όλοι λέμε, είναι το ίμιση του παρόντος. Για τη στρατηγική αυτή λοιπόν θα ακολουθήσουμε και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και θα ψηφίσουμε όχι στις προγραμματικές δηλώσεις, αφού εκφράσουμε τις απόψεις μας και τη διαφωνία μας. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι επειδή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, στο οποίο μεταβατικό στάδιο άποψή μου και απόφασή μου είναι να προχωρήσουμε με τους ίδιους θεσμικούς παράγοντες τους οποίους είχαμε και να παρουσιαστεί η Νέα Δημοκρατία συγκροτημένη, οργανωμένη με εκείνους τους οποίους είχαμε προτείνει και συνεχίζουμε να έχουμε και τους εμπιστευόμαστε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία που έχουμε. Γι' αυτό ακριβώς, παρότι και δεν συνηθίζεται, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχω προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, τον Κώστα τον Κουκοδήμο, τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη για τις αντίστοιχες θέσεις Κοσμήτορα και Γραμματεία κτλ. Και θα προχωρήσουμε και με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αυτό το μεταβατικό στάδιο, ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Γιατί πιστεύω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, ταυτόχρονα να σας πω, γιατί γίνεται και μια συζήτηση τι θα κάνουμε με την εκλογή Προέδρου Βουλής. Οι εκλογές που ορίζει ο κανονισμός ότι είναι μυστικές και γίνονται με φάκελο, είναι πάντα κατά συνείδηση. Δεν τίθεται πειθαρχία. Όποιος θέλει λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στη μυστική ψήφο, σεβόμενη τον κανονισμό, θα πάει κατά συνείδηση. Η κοινοβουλευτική ομάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το ανώτατο συλλογικό μας όργανο με την πιο άμεση αλλά και την πιο νοπή αντιπροσωπευτική εντολή. Εμείς έχουμε την νοπή εντολή του λαού. Όλοι εμείς και όλες εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα. Εμείς έχουμε και την κυρίαρχη άποψη και απόφαση. Και γι' αυτό σας επισημαίνω ότι σήμερα έχουμε την πανηγυρική μας συνεδρίαση. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τις προγραμματικές, θα φροντίσουμε να έχουμε και την συνεννόηση και συζήτηση και το διάλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα, ιδιαίτερα για τα κύρια νομοσχέδια τα οποία έρχονται και που μας δεσμεύουν αποφάσεις της προηγούμενης κοινοβουλευτικής ομάδας που στείλαμε το μήνυμα να μην μας θεωρούν δεδομένους σε μέτρα ηφαισιακά, να μην μας θεωρούν δεδομένους σε μέτρα που φέρνουν την υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Θα τα συζητήσει η κοινοβουλευτική ομάδα και θα πάρουμε την απόφασή μας. Όλες και όλοι μαζί λοιπόν εκφράζουμε σήμερα τον κόσμο της παράταξης. Όλες και όλοι μαζί εγγυόμαστε την ενότητα, εκφράζουμε την κοινωνία που ελπίζει και έχει αναποθέσει τις ελπίδες επάνω μας. Όλες και όλοι μαζί εκφράζουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που διεκδικούν δικαίωμα στο όνειρο. Είναι χρέος μας να τους δικαιώσουμε. Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.